μπήκα έτσι σε ενδιασμούς και λέω γιατί να υπάρχει τάρτα βανίλιας, τάρτα λεμόνια, τάρτα φράουλας. Υπάρχουν όλες οι τάρτες και δεν υπάρχει τάρτα ανανά. Δεν βρήκα την πιο εύκολη συνταγή για τάρτα ανανά. Οπότε πάμε να δούμε τελικά μας να ξεκινήσουμε και στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Θα γίνει μια καινούργια συνταγή που θα φτιάχνει όλη η Ελλάδα. Πεντανόστιμη και πανεύκολη. Για την τάρτα ανανά θα χρειαστούμε για τη βάση 180 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και μία πρέζα αλάτι. Για τη γέμιση, 400 γραμμάρια ανανά σε κονσέρβα με σιρόπι, ένα αυγό μεσαίο, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, μισό κουταλάκι του γλυκού κίτρινο χρώμα ζαχαροπλαστική σε πάστα, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα άρλα και μία πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα, σαντιγί και φιστίκια υγιεινής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πρώτα πρέπει να ετοιμάσουμε το ζυμάρι για την τάρτα. Μπορείτε να πάρετε και ένα έτοιμο ζυμάρι του εμπορίου να χρησιμοποιήσετε, αλλά το κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται για να την κάνετε όλη σας την τάρτα. Λοιπόν, έχουμε το βούτυρο σε κυβάκια και πρέπει να είναι παγωμένο. Το αλεύρι και την άχνη ζάχαρη. Και τώρα η εξής ερώτηση. Κάτσε ρε Άκη. Ήθελες να μας κάνεις το ζυμάρι εύκολο και μας βάζεις να χρησιμοποιούμε αυτό το μίξερ που εμείς αυτό το μίξερ δεν το έχουμε. Αυτό δεν είπες από μέσα σου. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι το είπες από μέσα σου και έχω πάρα πολύ εύκολη απάντηση να σου δώσω. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι φαντάζεσαι. Άμα δεν έχεις μίξερ, απλά πλάθεις το ζυμάρι στο χέρι και σε 1,5 λεπτό είναι έτοιμο. Κλείνω το μίξερ, χτυπάω καλά. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Τώρα πάλι θα πείτε, καλά ρε φίλε μας δουλεύεις. Αφού δεν είναι έτοιμο αυτό το ζυμάρι. Κοίταξε εδώ τι είναι. Είναι σκόνη, σωστά. Ναι. Άρα σας κοροϊδεύω. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν κοροϊδεύω ποτέ και κανέναν. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, έτσι όπως είναι το ζυμαράκι μας, ενώ φαίνεται στην αρχή ότι δεν είναι ζυμάρι και είναι σκόνη. Δουλεύω λίγο με τα χέρια και τι κάνω με τα χέρια. Περνάω θερμοκρασία στο ζυμάρι, μαλακώνει το βούτυρο. Οπότε εκεί πέρα που ήταν σκόνη και φαινόταν ότι κάτι λάθος είχαμε κάνει, κανονικά το ζυμάρι δένει. Σας το είπα, δεν σας κοροϊδεύω, είμαι σοβαρός. Πάντα είμαι σοβαρός, έτσι Μίτσο. Πάντα. Δεν κοροϊδεύουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο. Και σε περίπτωση που δεν έχουμε μίξερ και κάνουμε τη διαδικασία στο χέρι κανονικά, ακριβώς το ίδιο πράγμα θα πάρουμε και στο χέρι. Εντάξει, οπότε. Τώρα, όπως σας υποσχέθηκα, δεν θέλω να σας κάνω τη ζωή δύσκολη, θέλω να την κάνω πάρα πολύ εύκολη. Οπότε, έτσι όπως είναι το ζυμαράκι μου, το μεταφέρω σε μια ταρτιέρα με αποσπόμενη βάση 26 εκατοστών. Και κατευθείαν έτσι όπως είναι, σπάω το ζυμαράκι μου με τα χέρια, εδώ. Το απλώνω να πάει παντού. Και φτιάχνω ένα μικρό γύσο για να μπορέσει να κρατήσει την τάρτα μου. Εύκολο ή δύσκολο, Μίτσο? Πανεύκολο. Τι σου λέω, ρε φίλε? Σου είπα, θα σου κάνω μία συνταγή που όντως θα τη φτιάξεις, όντως θα γίνει must, θα γίνει από τις αγαπημένες καινούργιες συνταγές των νοικοκυρών. Πώς είχαν τον πανόφι της μόδας πριν από χρόνια, που για πρώτη φορά το είχα κάνει εγώ στο πρωινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το πούμε γι' αυτό, να τα λέμε. Ας μην θυμόμαστε τα παλιά, ας θυμόμαστε τα καινούργια, γιατί το καινούργιο πανόφι ήρθε και λέγεται τάρτα ανανάς. Εντάξει, παίρνω ένα πιρούνι, χτυπάω. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Με βράνι ή λαδόκουλα, βάλτε ό,τι θέλετε, δεν με πειράζει. Έχω το κλασικό μου βάρος που ντώνα το. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι βάρος θέλετε. Εγώ έχω τα ίδια ρύζια, μαυρομάτικα και ρεβίθια τα τελευταία 3 χρόνια. Οπότε, απλώνουμε το βάρος εδώ. Κλείνουμε τη μεβράνη και είναι ο φούρνος μου προθερμασμένος σε 150 βαθμούς. Θα ψήσω 20 λεπτά έτσι, μετά από 20 λεπτά βγάζω, αφαιρώ όλο το βάρος με τη μία, το σακουλάκι έτσι όπως είναι, το βγάζω και ψήνω άλλα 20 λεπτά. Σύνολο πόσο? 20 και 20. 20 με βάρος, 20 χωρίς βάρος. 150 βαθμούς, δεν βάζουμε παραπάνω από 150 και σε 40 λεπτά η τάρτα μου θα είναι έτοιμη, η βάση της τάρτας. Οπότε θα ετοιμάσουμε μετά τη γέμιση, θα ψήσουμε και θα γίνει χαμός.
στο Μεξικό, η τάρτα ανανά είναι πολύ αγαπημένο πιάτο, αφού ο ανανάς είναι ένα φρούτο που καλλιεργείται εκεί κατά κόρον, λόγω του τροπικού κλίματος της περιοχής, ενώ η συνήθεια να συνοδεύεται ο καφές ή το τσάι με κάποιο γλυκό είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα όλων των λατινοαμερικανικών χωρών. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Σεξι, χρυσαφένιο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι μία ζύμη express όταν θέλετε να φτιάξετε τάρτες στο Pink Café. Λοιπόν, και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω πάρει ανανά σε κονσέρβα και υπάρχουν δύο είδη ανανά σε κονσέρβα. Το έχουμε πει. Το ένα είναι ανανά σε κονσέρβα με σιρόπι και ανανά σε κονσέρβα με χυμό. Τι παίρνουμε εδώ πέρα? Σιρόπι. Με σιρόπι, γιατί χρειαζόμαστε τη ζάχαρη που έχει μέσα ο ανανάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε σε σιρόπι και έχετε κανονικά σε χυμό, τι πρέπει να κάνουμε? Να προσθέσουμε λίγο άχνη ζάχαρη μέσα στο μείγμα. Εντάξει, περίπου 2 με 3 κουταλιές της σούπας θα το δείτε, θα δοκιμάσετε και θα καταλάβετε. Παίρνω τον ανανά όπως είναι, τον κόβω σε κομμάτια, εδώ και εδώ. Πάει μέσα στο μίξερ. Και σε περίπτωση που δεν έχετε μεγάλο μίξερ και έχετε μικρό, θα χτυπήσετε μόνο τον ανανά στο μικρό το μίξερ και θα ανακατέψετε όλα τα υπόλοιπα υλικά σε ένα μπολ. Σωστά, ένα αυγό. Βανίλια. Λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής κίτρινο. Άμα σας βρίσκεται, άμα δεν σας βρίσκεται δεν πειράζει. Απλά δεν θα βγει τόσο κίτρινη η γέμιση. Και όταν λέω λίγο, εννοώ τόσο. Τέλεια. Πάει γι' αυτό στην άκρη. Ρίχνουμε μέσα το baking powder. Και θα σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ άλλα φρέσκο τυρί κρέμα που έχει κρεμμόδι υφή και γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% φυσικά συστατικά. Λοιπόν, μια συσκευασία 250 γραμμάρια. Και αυτό ήταν όλο. Να σας πω ότι σαν γλυκό είναι άγλυκο γλυκό. Είναι πάρα πολύ εύκολο με λίγα υλικά. Κοιτάξτε εδώ. Λίγο ανανά, λίγο τυρί κρέμα, θα θυμίζει λίγο cheesecake ανανά η όλη φάση. Έχει τη βανίλια, οπότε όλα μαζί θα δώσουν το τέλειο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αλατάκι. Χτυπάω στο μίξερ, εδώ, και χτυπάμε. Και το μείγμα μου είναι έτοιμο. Τώρα, άμα δουλεύετε σε ένα πολύ γκουρμέ εστιατόριο και θέλατε να βγάλετε έτσι ένα πιο φίνο αποτέλεσμα στην υφή, υπάρχει περίπτωση να περνούσατε το μείγμα από μία σίτα για να αφήσετε τα κομματάκια ο ανανάς. Αλλά εμάς μας αρέσουν. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ένα γλυκό για πολύ γκουρμέ εστιατόριο, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα σπιτικό γλυκό. Οπότε, να μην σας βάλω σε διαδικασία να το σουρώνετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, το αποτέλεσμα θα είναι άψογο. Λοιπόν, ρίχνω μέσα όλη τη γέμιση, εδώ, και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος μου αυξήθηκε κατά 10 βαθμούς, πήγε στους 160 βαθμούς και θα ψήσουμε για 30 λεπτάκια. Με το που είναι έτοιμο, θα πείσω στην άκρη να κρυώσει και να σερβίρουμε από πάνω με σαντιγί ή με μαρέγκα, τι θέλετε? Με σαντιγί θα ήθελα. Με σαντιγί. Μαρέγκα. Θα το σκεφτώ και θα σας πω. Λέγεται πως η τάρτα ανανά ήταν το αγαπημένο γλυκό του αείμνηστου Τζόνι Κάς, η μητέρα του οποίου έφτιαχνε μία ξεπέραστη συνταγή για να τον ευχαριστήσει, η οποία έχει κυκλοφορήσει και τιτλοφορείται «Johnny Cash's Mother Pineapple Pie». Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη τάρτα και να την κάνουμε σεξι. Πώς θα την κάνουμε σεξι, είτε με μαρέγκα είτε με σαντιγί. Ψηφίσαμε στο διάλειμμα και είπαμε ότι όλοι θέλουμε τελικά σαντιγί, γιατί θέλουμε πιο φίνο αποτέλεσμα. Να μην πούμε σε διαδικασία μαρέγκας, γιατί η μαρέγκα τι μας κάνει? Μας δίνει ημερομηνία λήξης. Δεν μπαίνει στο ψυγείο μετά. Το πιάνουμε. Οπότε ετοιμάσαμε μία γρήγορη σαντιγί, εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα τη ρίξουμε από πάνω. Έλα, Παναγία μου. Ολαλά. Γιατί έφυγες εσύ από εδώ? Πού πήγες? Πήγα λίγο στην άκρη, Κυριάκη. Άρχισα να μιλάω μόνος μου, το καταλαβαίνετε, ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Λοιπόν, δώστε ωραίο σχήμα εδώ από πάνω, στη σαντιγή. Κάντε την τάρτα σας σεξι. Θα ρίξω πάνω και λίγο φυσική υγιεινής. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η πιο σεξι τάρτα ανανά που έχετε δοκιμάσει. Νομίζω και ότι είναι και η πρώτη τάρτα ανανά που έχετε δοκιμάσει. Για την τάρτα ανανά, στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια βάζουμε το βούτυρο, το αλεύρι, την άχνη, αλάτι και χτυπάμε μέχρι να πάρει το μείγμα μας την υφή βρεγμένη σάμου. Μεταφέρουμε σε μπολ και πιέζουμε καλά με τα χέρια μας για να δέσει το μείγμα και να γίνει μια σφιχτή ζύμη. Απλώνουμε σε φόρμα με αποσπόμενη βάση και φροντίζουμε να κάνουμε περιμετρικά ένα γύσο.
Τρυπάμε όλη την επιφάνεια της ζύμης με ένα πιρούνι και απλώνουμε μεμβράνη. Βάζουμε όσπρια για βάρος, τα καλύπτουμε με τη μεμβράνη και ψήνουμε 20 λεπτά στους 150 βαθμούς και άλλα 20 χωρίς βάρος. Για τη γέμιση, στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, βάζουμε τον ανανά, το αυγό, τη βανίλια, το χρώμα ζαχαροπλαστικής, το μπέικιν, το τυρί κρέμα, αλάτι και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνουν ρευστή κρέμα. Απλώνουμε στη βάση και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 160 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε με σαντιγί και φιστίκια υγιεινής. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε να συνοδεύσετε τον Άκη και να πάρετε ένα κομμάτι από την υπέροχη τάρτα. Ο Μίτσος άφησε ήδη την κάμερα, μόλις το είχα πει. Λοιπόν, θα σου κόψω ένα κομμάτι, εδώ. Σου έχω κόψει ένα πολύ μικρό κομμάτι, ίσα-ίσα για να μπορέσεις να καλύψεις τις ανάγκες σου σε γλυκό της στιγμής. Άκη, με τρέλανες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ φυσικός, τον βλέπετε. Τα λέει όλα, επειδή του βγαίνουν αυθόρμητα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κόβεται πάρα πολύ. Έλα εδώ, φρένα, να πούμε στον κόσμο πώς είναι. Το πήρες και έφυγες. Κόβεται πάρα πολύ ωραία. Κόβεται πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Και εσύ δεν γίνεται. Ένα κομματάκι, ίσα να πω και εγώ τη γνώμη μου. Λοιπόν, είναι πολύ φινετσάτη, πολύ ιδιαίτερη, πολύ εύκολη. Με ανανά κονσέρβα, Παναγία μου. Σαν τη γη, πολύ γκουρμέ, πολύ ιδιαίτερο, εξωτικό. Αν θέλετε να το πάτε και σε άλλο επίπεδο, να το κάνετε πιο εξώτικ, μέσα σαν τη γη μπορείτε να ρίξετε και λίγο ινδοκάριδο. Θα φάμε. Γιατί ανανά ινδοκάριδο πάει πάρα πολύ. Καλή μα όρεξη. Πε τώρα. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Είναι η καλύτερη τάρτα που έχω φάει. Και δεν έχουν ανακαλύψει τον ανανά ακόμα. Είναι μια ευκαιρία να τον ανακαλύψουν. Ναι. Γιατί ο ανανάς είναι φανταστικό φρούτο.